Φίλες και φίλοι, εκ μέρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή που οργάνωσε δια τρίτη φορά η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος επιμένει, συνεχίζει να επιμένει για τις ανιστόρητες, απαράδεκτες και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας κυρίου Φίλη. Με τις δηλώσεις αυτές που έκανε ο κύριος Φίλης είναι αρνητής της γενοκτονίας και θα πρέπει να τον ενημερώσω τον κύριο Φίλη ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας είναι η τελευταία πράξη της γενοκτονίας η οποία ανοίγει την κερκόπορτα για την πραγματοποίηση και άλλων γενοκτονιών. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας δεν έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί. Αυτό έπρεπε να κάνει. Αλλά εγώ απορώ και γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας να μην τον παραιτήσει τον Υπουργό, καθότι ο Υπουργός έχει προσβάλει τους 353.000 νεκρούς μας. Έχει προσβάλει όλους εμάς τους απογόνους των νεκρών. Έχει προσβάλει την νεολαία μας σε όλον τον κόσμο. Έχει προσβάλει τη Βουλή των Ελλήνων του 1994 που ομόνοφο να απεφάσισε και ανεγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έχει προσβάλει την πλέον αρμόδια Επιτροπή Επιστημονική στον κόσμο, τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των γενοκτονιών που το 2007 ομόφωνα απεφάσισε ότι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, των Ελλήνων της Ανατολής, των Αρμενίων και Ασσυρίων έχει συντελεστεί. Έχει προσβάλει τα εθνικά κράτη Κύπρο, Σουηδία, Αρμενία που ανεγνώρισαν μέχρι σήμερα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της Ανατολής και πολλές πολιτείες της Αμερικής όπως και της Αυστραλίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση του θέματος. Θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να παραιτήσει τον Υπουργό Παιδείας εφόσον αυτός κάνει πως δεν καταλαβαίνει ή κάνει πως δεν ακούει. Διότι ο Πρωθυπουργός ζητάει συνενέσεις από τους πολιτικούς. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να γίνονται οι συνενέσεις. Αλλά οι συνενέσεις πρέπει να γίνονται στη βάση. Πρέπει να γίνονται στην κοινωνία. Διότι αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια Έλληνες ποντιακής καταγωγής είναι στεναχωρημένοι, είναι επικραμμένοι, είναι εξοργισμένοι για αυτό το οποίο έγινε από τον Υπουργό. Πιστεύω γιατί ζητήσαμε ως Διεθνή Ένωση Ποντίων Ελλήνων να δούμε τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε να μας δεχθεί. Και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να επέλθει η λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ.